πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι εκείνος που ομίλησε στον Μωυσή στη φλεγόμενη Βάτο είναι ο Θεός Λόγος και όχι ο Θεός Πατήρ? Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Απλούστατα ως εξής. Η Αγία Γραφή ονομάζει ότι ενεφανίστη άγγελος εκεί, ο οποίος ομιλεί. Ποιος είναι ο άγγελος αυτός? Ο Ισαΐας μας λέγει ότι είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Άγγελος με την έννοια αγγελιαφόρος, μεγάλου μηνύματος. Ποιου μεγάλου μηνύματος? Του Πατρός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και είναι εκεί, μάλιστα, όλοι οι μεγάλοι ερμηνευτές της Εκκλησίας μας, όλοι οι μεγάλοι ερμηνευτές, δέχονται ότι ομιλεί εκεί ο Θεός Λόγος. Ο μεγάλης βουλής άγγελος. Σας έλεγα μια περασμένη φορά, στο καθολικό της μονής μας, δηλαδή το αρχαίο κτίσμα, που μπαίνοντας δεξιά, που είναι το λεγόμενο διακονικόν, αριστερά είναι η προσκομιδή, δεξιά λοιπόν το διακονικόν, είναι ένα μικρό διαμερισματάκι, εκεί που μέχρι πριν από κάποια χρόνια εξομολογούσα το καλοκαίρι, θα θυμίστε. Τώρα επειδή γκρέμισε το καθολικό εκεί, πια δεν ξαναπήγα, ούτε το καλοκαίρι, και από πάνω στον τρούλο έχει έναν άγγελο με φτερά. Απάνω εκεί σε έναν κύκλο. Και λέγει «Ον», επιγραφή. Ποιο είναι το όνομά σου? Θυμόσαστε στον προφήτη Ισαΐα που το λέγαμε μια περασμένη φορά. «Εγώ είμαι ο Ον». Δηλαδή ο υπάρχον. Είναι ο Θεός Λόγος. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γιατί είναι με φτερά? Είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτός εμφανίζεται και εις την Βάτων και ομιλεί εις τον Αβραάμ. Δηλαδή σε κάθε βήμα μας συναντούμε τον Θεόν Λόγο. Αυτά, αγαπητοί μου, και για αυτή την πρόσφατη απορία. Όταν θα αρχίσετε να κατανοείτε και να αποκωδικοποιείτε την Παλαιά Διαθήκη, θα αισθανθείτε μια απέραντη μεγάλη χαρά.